αισθάνεστε με συνυποψήφιό σας το Γιάννη του Παπαδημητρίου? Καταρχήν καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον Γιάννη του Παπαδημητρίου συνυποψήφιο και αισθανόμαστε πολύ ωραία γιατί είμαστε και απόδημοι Έλληνες, εγώ στο Βυσμπάτε, ο Γιάννης στο Μόναχο. Είναι χαρά μας γιατί αυτή τη στιγμή η δύναμη πολιτών προπορεύεται στην ψηφοφορία το λάιστο στο ύψος, είμαστε πρώτοι και θα χαρούμε πολύ να βγούμε μαζί με τον Γιάννη και να είμαστε μέσα συνυποψήφιοι στα αποτελέσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, διότι είναι ένας νέος καταξιωμένος επιχειρηματίας και είναι και λεβεντόπεδο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ωραία. Γιάννη, να σε καλωσορίσουμε και εσένα. Πες μας, συνηθίζουμε να βλέπουμε ψηλούς ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Εσύ πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Το πρότεινε ο κύριος Ψωμιάδης να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και επειδή με τον κύριο Ψωμιάδη έχουμε καλές σχέσεις, μακρινές φιλίες και καλός φίλος, αποφάσισα να μπω να τον βοηθήσω. Εφόσον εκλεγείς στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αποφασίζεις να έρθεις μόνιμα στην Θεσσαλονίκη? Βέβαια, θα προσπαθήσω να έρθω στη Θεσσαλονίκη, να βρω ένα διαμέρισμα και να κοιτάξω εδώ τη ζωή μου, τι μπορώ να κάνω. Σε ποιον χώρο θα ήθελες να ασχοληθείς? Στη Γερμανία έχω μια ταβέρνα και ένα μπαράκι. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο, μάλλον προς τα εκεί με πηγαίνει ο αέρας. Σε σχέση με το Δήμο, πού θα μπορούσες να βοηθήσεις από την πλευρά σου? Με τις σκέψεις και ιδέες που έχω όλα τα χρόνια που έζησα από μικρός, που γεννήθηκα από μικρός στο Μόναχο, είναι διαφορετικά τα πράγματα η ζωή στο Μόναχο και Θεσσαλονίκη και θα μπορούσα μερικές ιδέες να προτείνω. Πολύ ωραία. Επισκέπτεσαι αρκετές φορές το χρόνο τη Θεσσαλονίκη. Ποια σημεία στην πόλη έχουν ενδιαφέρον για σένα και σου αρέσει να τα επισκέπτεσαι τακτικά? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λευκός ο Πύργος, τα γήπεδα, τις μπάλα, πλατείες, εκκλησίτσες. Είναι ωραία. Απλά δεν τα θυμάμαι, όχι δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρω ακόμα, επειδή τώρα ήρθα στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκες και σε ομάδες. Με ποια ομάδα είσαι, από τη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον? Δεν είμαι φανατιστής. Ποδοσφαιριστής, αλλά έχω μια συμπάθεια λίγο στον ΠΑΟΚ. Και πες μας, γιατί επέλεξες να πολιτευτείς με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη? Επειδή είναι ο κύριος Ψωμιάδης, κατά γνώμη μου, από την ώρα που το γνώρισα σε ένα ταξίδι μας, πολύ θαυμάσιος άνθρωπος. Μου κέρδισε την εμπιστοσύνη μου.